Δημήτρης Μάρκου, ήρθε Δημήτρης. Μάρκος. Μάρκος. Πούντος. Πού είναι. Να ξεκίνησε. Καλησπέρα θα την κάνουμε σε λίγο. Έτσι. Εμείς είχαμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρωινό για εσάς, αλλά λόγω των τεχνικών προβλημάτων το τώρα γυρίσαμε σε μπραντς. Σε ναι, μπραντς. Φάγαμε ακριβώς, η Ρώμη. Μας βολεύει εμάς το μπραντς, να ξέρεις. Επειδή εδώ τα παιδιά στην αποκάλυψη στη χώρα τη κύβουν πάρα πολύ γρήγορα και ο σεφ πολύ εμπνευσμένο, κοιτάξτε τι έχει ετοιμάσει για μας. Αυτό είναι καγιανά, όπως το θέλει ο καθένας το λέει. Θέλω να το φάω. Με τρίμα κύθνου, να το τυράκι της κύθνου. Φάει. Να το και ο καγιανάς. Φάει λίγο, να νιώσει το τρώμε εμείς. Ωραία. Δώσ' του. Μια ωραία μπουκιά. Έτσι, μπράβο. Μην ξεχάσω να σας πω ότι έχει και λουκανικάκι. Τι έχει? Λουκανικάκι. Εδώ, Δημήτρη, είσαι μία αποκάλυψη, πρέπει να πω. Είσαι μία αποκάλυψη για μας. Πρέπει να σας πω ότι παρά τη ζέστη, το μαγαζί εδώ και η χώρα της Κύπρου, η αποκάλυψη, αλλά και η χώρα της Κύπρου έχουν πάρα πολύ κόσμο. Το νησί είναι πάρα πολύ ανεβασμένο και νομίζω ότι αναμένεται να γεμίσει ασφιχτικά και να έχει πυρότητα 100% τις αμέσως επόμενες ημέρες. Συνεχίζω με pancakes και παντσέτα. Τώρα πεινάμε εδώ, η Ρώμη πεινάει από το πρωί. Το ήξερε η Ρώμη ότι υπάρχει αυτό το πιάτο? Όχι, θα σας βασανίσω λίγο περισσότερο βάζοντας σιρόπι σφενδάμου πάνω στην παντσέτα. Είναι και δυναμωτικό. Έλα. Για να έχει ενέργεια. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Εννοείται ότι έχει. Συγγνώμη που γλύφω για τα βασιλάκια μου, αλλά είναι όλα πεντανόστιμα. Έτσι. Εννοείται ότι έχει και scrambled eggs στο πιάτο το συγκεκριμένο. Scrambled, χωρίς scrambled. Η κορύφωση έρχεται με αυγόφετες, οι οποίες έχουν κρέμα τυριού πάνω. Κοίτα εδώ. Και κρατηθείτε. Καραμελωμένα ροδάκινα. Η κυρία γελάει γιατί σου λέει μη μας βασανίζεις άλλο. Έτσι. Και η παραγγελία είναι μυρωδική. Μαζί. Εμείς έχουμε πάει πάνω στην οθόνη, ρε Δημήτρη. Έχει πάει να και καλοτρώει, κατάλαβες. Ναι, φάτε μάτια ψάρια. Από πού τα παίρνετε, είναι πεντανόστιμα. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι και τα φρούτα είναι φανταστικά. Από την μπέλα. Μήπως του έρχονται από πάνω, ρε. Συνεχίζει να τρώει. Όσον αφορά στα τυριά, στα τυροκομικά και στα κρεατικά υπάρχει μεγάλη παραγωγή. Αυτό μας λένε τώρα ο σκηνοθέτης μας από πάνω ότι έχουν εξαιρετικές τυρόπιτες. Σκοπελίτικη τυρόπιτα και κυθναίκη. Λοιπόν, τυρόπιτα. Η τυρόπιτα εδώ λέγεται σερμινιώτικη πίτα. Σερμινιώτικη πίτα. Και υπάρχει και το κολόπι. Έπρεπε να σου έχω δύο κολόπια εδώ πέρα. Ναι. Το κολόπι είναι. Κολόκι. Ναι. Κολόπι. Έχει μέσα σπανάκι. Είναι σαν τυρόπιτα κουρού να φανταστείς. Ναι. Αλλά μέσα έχει σπανάκι. Άρα, και έχουν και σπανακόπιτα που έχει περισσότερο άνοιγμα. Μην συνεχίζει με τα φαγητά άλλο, γιατί δεν μπορούμε. Πώς πάμε πρώτα απ' όλα. Φεύγω από την αποκάλυψη. Έτσι. Αν χαθεί λίγο το σήμα, 10 δευτερόλεπτα θα είναι. Πάμε, Χριστίνα, γρήγορα. Ναι, πού πας? Θα σας πάω σε μια γειτονιά που είναι viral. Πάμε λίγο, Χριστίνα. Πάμε, Χριστίνακι. Έλα, Χριστίνα. Καλά, η Χριστίνα είναι αστέ. Πήγα από πίσω. Αυτό καλό. Έχουμε και εικόνα και ήχο. Εικόνα σχετικό είναι να την έχουμε. Σπαστή. Αλλά έχει ήχο. Για πες μας. Τώρα έχουμε εικόνα. Έχουμε. Ναι, σταμάτα εκεί που είσαι. Παιδιά, κοιτάξτε. Η μαμά της Μοσχούλας, που είναι η κορυφαία μαγείρισα στο νησί. Γεια σας. Την αγαπάω πολύ. Καλημέρα. Έχει ζωγραφίσει όλη τη γειτονιά. Κοιτάξτε, Έλα ρε. Κοιτάξτε, έλα να δείτε. Έλα, Χριστίνα, και να δείξουμε λίγο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Και χαμηλά. Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα εδώ, Το πιο Instagramικό τοπίο των Κυκλάδων. Έρχονται οι νέοι και οι νέες, αλλά και οι νέοι της ηλικίας μου. Και πού βρίσκεται ακριβώς? Βρίσκεται στη χώρα της Κύθνου. Πού ήταν η αποκάλυψη που παίρναμε πριν? Ναι. Στα 10 μέτρα. Θα τρελαθώ. Αυτό είναι. Και γιατί η μαμά σου, η Φλόρα Μοσχούλα μου, ζωγράφησε όλη τη γειτονιά? Την τρέλασε. Ακόμα την τρέλασε. Είναι τρελή. Είναι τρελή. Είναι τρελή. Και επειδή είμαστε και εμείς τρελοί, η μη τρελή. Να σας δείξω. Ναι. Να σας δείξουμε τι ετοίμασε η Χρυσοχέρα Μοσχούλα. Μιλάμε, ναι, παιδιά, για ένα μαγαζί, το στέκι του Ντέτζι, στη χώρα της Κύπρου. Ζωγράφος, πώς θα κάνεις τα πράγματα ωραία. Βράδυ, ναι. Ακόμη και τις ημέρες που δεν υπήρχε κόσμο στα άλλα νησιά. Τι έφτιαξε? Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει, ναι, να έρθει άνθρωπος στο νησί και να μην επισκεφθεί το στέκι του Ντέτζι. Τι είναι αυτό, Μοσχούλα μου? Όπως είπαμε, η σπανακόπιτα σε που την τρώμε κανονικά. Γιατί έχουμε κάνει σε σαλάτα, η σπανακοτυρόπιτα σαλάτα. Αποδομημένη σπανακοτυρόπιτα. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε να δείτε εδώ πράγματα, παιδιά. Τα σφουγγάτα, τα διάσημα που λέγατε πριν για τυριά γενικότερα. Ναι. Είπαμε για τη θερμιώτικη πίτα. Αυτό είναι το περίφημο σφουγγάτο της Κύθνου. Και αυτό το οποίο μόλις μπουν στο μαγαζί της Μοσχούλας θα τους πούνε: θέλουμε οπωσδήποτε μία σφουγγάτα με μία μπυρίτσα, με ένα κρασάκι. Πώς φτιάχνονται? Το
Αυτό είναι τυράκι φρέσκο, το δικό μας το παραδοσιακό, αυγό και αλεύρι, το οποίο το ζυμώνουμε και μετά το κάνουμε σαν τυροκροτήτες και το τηγανίζουμε. Δημήτρη μου. Ο κάκος πάει στη Μήλο πιο πολύ. Έτσι, όχι, θα έρθω και εκεί, θα έρθω στην Κύθνο. Θα έρθω. Εγώ πιστεύω ότι η Ρο θα έρθει στην Κύθνο και θα προηγηθεί του Νίκου. Να σου πω, έτσι. Εγώ λέω να έρθω να με κλέψεις από εδώ για να έρθω μαζί σου στην Κύθνο. Για κλέψιμο. Να με κλέψεις. Για κλέψιμο. Και ξέρω και από πού θα σε κλέψω και θα του ζητήσω και την άδεια για να πάω στην Κύθνο. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Δημήτρη Μάρκο από την Κύθνο. Το θερμιώτικο. Δημήτρη μου, πάμε και θα βγούμε εκτός. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου Δημήτρη μου. Να περνάς υπέροχα. Φιλάκια πολλά. Πού είναι η Κωνσταντίνα η Κεφαλινού. Έλα. Φιλάκια πολλά.